σημαντική κάθε προσπάθεια, γιατί πλέον έχουμε σαπίσει σε αυτή την πόλη. Δηλαδή, ένα χρόνο τώρα κυκλοφορούμε στους δρόμους και φοβόμαστε μήπως αρρωστήσουμε. Είναι απελπιστικό. Είναι μια μέρα διαμαρτυρίας για εμάς, για τους μαθητές, για τους καθηγητές μας, για τους πολίτες αυτής της πόλης. Είναι μια εναντίωση, μια διαμαρτυρία στην παραβίαση του δικαιώματος αξιοπρέπειας και που παραβιάζεται κατάφορο τελευταίο καιρό και σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και τώρα πλέον σε υλικό. Είναι ξεδιάντροπο το να ζούμε μέσα στα σκουπίδια, στο να μην έχουμε δικαίωμα στην υγεία, στην ασφάλεια και στην αξιοπρέπεια. Κάνουμε σημαίνει μια συγκέντρωση, γιατί δεν πάει αλλού η κατάσταση. Πρέπει να μας δίνουν τα σκουπίδια τώρα. Θα πρέπει επιτέλους να ασχοληθούν σοβαρά οι δημοτικές αρχές και όποιος άλλος είναι υπεύθυνος. Συνεχίζουμε με αιτήματα να μαζέψουν τα σκουπίδια τώρα. Δεύτερον, να προχωρήσουν σε μια διαδικασία διαλογής στην πηγή. Έπρεπε να έχει ξεκινήσει αυτό ήδη, έχουν καταστήσει πάρα πολύ. Θέλουμε δημόσια διαχείριση, εξ ολοκλήρου δημόσια διαχείριση, χωρίς καμία επιβάρηση στο δημότη. Τα κοινωνικά αγαθά δεν πρέπει να μπαίνουν σε καμία διαδικασία ανταποδοτικής λογικής. Το κεντρικό σύνθημα είναι καθαρός πύργος τώρα. Καλούμε τους αρμόδιους δικαστικούς λειτουργούς να προστατεύσουν τους κατοίκους του Δήμου Πύργου, οι οποίοι λόγω λανθασμένων και πλημελών ενεργειών της Δημοτικής Αρχής ζουν σε καθεστώς οικονομικής κρίσης, με άμεσα επικίνδυνες συνέπειες. Καλούμε την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να μην παρακολουθούν απλά την ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής να λύσει το πρόβλημα για το οποίο ήδη αφαίρει την ευθύνη, αλλά να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την άμεση απομάκρυνση των σκουπιδιών από την πόλη μας και τα χωριά, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας. Ενώ οι δύο μέλη της Περιφέρειας Αχαΐας και των Λακαρνανίας χωροθέτησαν χιτά ως λύση μεταβατικής περιόδου για τη διαχείριση των σκουπιδιών, οι γη της Ηλίας και οι άρχοντές της συντήρησαν και συνεχίζουν να συντηρούν αυθαίρετες και αδιέξοδες πρακτικές με αποδορύφωμα τη σημερινή κατάσταση ελεημοσύνης για να φιλοξενηθούν τα απορρίμματά μας σε γειτονικούς χιτά με άγνωστο κίνημα. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, παρά το γεγονός ότι είχε την πίεση χρόνου για το φλέγον θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, είχε επίσης την οικονομική άνεση και τη δυνατότητα ένταξης ενός προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης, με ανακύκλωση και μηχανική διαλογή με κομποστοποίηση. Παρ' όλα αυτά, θα μείνουν στην ιστορία τα αποτελέσματα των προσωρινών λύσεων που επέλεξε προς όφελος συμφερόντων. Αυτή την πόρτα είναι έξω και η καρδιά του, η υγεία του, οι σύλλογοι. Λοιπόν, έχουμε δηλώσει παρόντες. Εμείς παραδίδουμε αυτό το ψήφισμα να λυθεί υπόψη μαζί με όλες τις λεπτομέρειες που θα ακολουθήσουν. Εγώ θα πω δύο κουβέντες. Και δεν επιθυμούμε να έχουμε πλέον εικονικό διάλογο, επιθυμούμε πράξη και έργο, γιατί εκπροσωπούμε όλοι εμείς αυτόν τον κόσμο που περιμένει από κάτω. Λοιπόν, συνεχίστε τη δουλειά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Όταν είσαι με το λόγο, μας αναφέρετε σε αυτό. Οπότε, πλάτη μόνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίστε. Ελπίζω αυτή τη διαμαρτυρία να την κάνετε και εκεί που πρέπει. Γιατί εδώ είχατε σε... Εδώ που πρέπει.
πείτε μας πρέπει να κάνουμε, πείτε ποιος θέλει, το άκρη μας θα αγγίσει. Το κόδι συγκέντρωση σημαίνει ότι κλείσαν τα σχολεία και θα είναι τα παιδιά. Εγώ θα ήθελα να έχουμε μια ογκώδη, θα ήθελα να είχαμε μια ογκώδη συγκέντρωση με κλειστά τα μαγαζά, με όλους τους γιατρούς να μην δουλεύουν αυτή τη στιγμή, με όλους τους δικηγόρους να έχουν καταλήψει τα αυτά, με όλες τις νοικοκυρές να έχουν έρθει εδώ πέρα. Θα ήθελα να γεμίσει η πλατεία και να είμαι και εγώ μαζί τους, το πόσο γέννης το ξέρω εγώ, και να γεμίσει η πλατεία, να είμαι και εγώ μαζί τους και όλοι οι αρχηγοί όλων των παρατάξεων και όλοι οι πρόεδροι κτλ. Και να διατρανώσουμε μια φωνή διαμαρτυρίας που είναι διαμαρτυρία ολόκληρη της πόλης και την περιοχής. Γιατί πρέπει η πολιτεία σε όλες τις παραπάνω εκφράσεις που έχουν τη δυνατότητα να δώσουν λύση να σταθεί αρρωγός. Δεν μπορεί δηλαδή μια πόλη 50.000 ανθρώπων να διαλυθεί επειδή δεν έχουμε τι να κάνουμε 10.000 τόνους σκουπίδια, να μας πούνε τι να κάνουμε. Εμείς και λύση προτείναμε την οποία μας την κάψανε και λύσεις εναλλακτικές έχουμε και κάθε μέρα εξυπηρετούμε την υπόθεση και 4-5 μήνες έχουμε να κοιμηθούμε και χρήματα φέραμε στην πόλη. 750.000 ευρώ φέραμε σε μια πόλη που δεν είχε ούτε ένα ευρώ. Όλα αυτά είναι ευχάριστα και γι' αυτό τα δέχομαι με όλη μου την καρδιά. Δεν έχουν ίχνος πολιτικής στα λόγια μου. Ευχαριστώ και αυτούς ακόμα που είχαν την ευρικότητα να μου δώσουν ένα χαρτί και να σκεφτούν να φύγουν χωρίς να μου πούνε απολύτως τίποτα. Οι περισσότεροι είναι γνωστοί και ξέρουν και τι αγώνα κάνουμε για την ανακύκλωση. Και κάτι άλλο, το λέω και αυτό υπογραμμίστε το. Θα την καθαρίσουμε την πόλη. Έστω με αυτόν τον τρόπο. Θα εφαρμόσουμε αυτομάτως την ανακύκλωση. Αν θέλετε να πάρετε κάποιο καλό πλάνο, βγαίνετε και δίπλα στο Δημαρχείο να δείτε σακούλες από τα γύρω μαγαζά εδώ της πλατείας που είναι σκόρπιες, κάτω σκισμένες και που έχουν όλα τα πράγματα που έχουν μέσα ένα ανακυκλώσιμα. Πρέπει όλοι να λάβουμε τις ευθύνες μας. Η μοναδική λύση είναι η επιθετική ανακύκλωση. Πρέπει να την υποστηρίξουμε. Δεν είμαστε ούτε υπέρ των συμφερόντων, ούτε των φαραωνικών εργοστασίων που είπε ο Υπουργός, ούτε τίποτα. Ας μας προτείνουν όμως σαν κεντρική διοίκηση του κράτους πού ακριβώς το πάνε το πράγμα και τι ακριβώς θέλουν να γίνει. Για να έχουμε κι εμείς ένα μπούσουλα και να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είμαι ούτε θυμωμένος, ούτε γαλανακτισμένος. Είμαι ευχαριστημένος γιατί η πόλη μου ξύπνησε σήμερα. Τα παιδιά φωνάζουν με όλη την αγνότητα που έχουν. Και εγώ ακούω αυτή τη φωνή, θα τη μεταφέρω παραπάνω, αλλά να τη μεταφέρουν και άλλοι. Είναι και οι βουλευτές, είναι και ο αντιπεριφερειάρχης, είναι και όλοι. Όλοι νομίζω που δεν πληρωθεί κανείς σε πατριωτισμό, θα μεταφέρουν την εικόνα τη σημερινή. Και είναι μια εικόνα δυνατή, μια ενωμένη πόλη που διαμαρτύρεται για ένα αγαθό που έχει απέτηση να το απολαύσει. Κύριε Δήμαρχε, ό,τι θέλετε.